Αλλάζει πρόσωπο το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά, καθώς εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού του. Ο Δήμαρχος Ερών, Αλέξανδρος Χρυσάφης, μετά από επίσκεψή του στην Αθήνα, ανακοίνωσε ότι θα γίνει εγκατάσταση νέου αναβατήρα, ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες αθλητών, μαθητών και επισκεπτών για εκμάθηση και προπόνηση σε όλα τα αθλήματα του χειμερινού σκι. Πρόκειται για ένα νέο σύγχρονο σειρώμενο ηλεκτροκίνητο και κλειμένο αναβατήρα δυναμικότητας 900 ατόμων ανά ώρα. Στόχος του εξυγχρονισμού του χιονοδρομικού κέντρου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, είναι να αυξηθεί η επισκεψιμότητα, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και φυσικά η τουριστική ανάδειξη της περιοχής, καθώς και η ανάπτυξη όλου του Δήμου Σερών και του νομού μας. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσάφη, τους τελευταίους μήνες υπήρξε μια άριστη συνεργασία με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Κώστα Καραμανλή, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην προώθηση της σημαντικής αυτής επένδυσης για την αναβάθμιση των υποδομών στο χιονοδρομικό κέντρο, καθώς και με το Φορέα Διαχείρισης Λαϊλιά και τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Σερών. Οι απαιτούμενες, να το πω έτσι, συναντήσεις, όλο αυτό το διάστημα από το καλοκαίρι, από το οποίο υπήρχε συναντήσεις τόσο με τον ΕΟΣ όσο και με τον Δήμο Σερών, τον κύριο Χρυσάφη, και με την περιφέρεια με τον κύριο Σπυρόπουλο, αποφασίστηκαν οι δράσεις, ετοιμάστηκαν τα τεχνικά δελτία. Να πω ότι υπήρχε μια μεγάλη δυσκολία, πολύμηνη, μέχρι να εγκριθεί αυτή η χρηματοδότηση. Γιατί? Η οποία, να πω, είναι για χρήση, μπορεί να είναι για χρήση από τον ΕΟΣ και ναι, με φορέα υλοποίησης ασφαλώς στο Δήμο Σερών, αλλά είναι μια περιοχή του κρατική του Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία παραχωρήθηκε για χρήση από τον ΕΟΣ, όπως μιλάμε για δημόσιες εγκαταστάσεις. Εντάξει, τα μπερδεύει λίγο το δημόσιο. Είναι και όλοι, επιτέθηκε η χρηματοδότηση.